Πάντα έβλεπα το αποτέλεσμα. Αυτό λέω και στα παιδιά μου. Δείτε το αποτέλεσμα. Έβλεπα ότι ήθελα να βλέπω μάλλον το τελικό αποτέλεσμα. Και είναι ο τρόπος που σκέφτομαι και εγώ. Και εξακολουθείς να σκέφτεσαι. Πάντα έτσι. Είναι ακίνητος βέβαια, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι. Δεν κάθεσαι εδώ. Πάμε λοιπόν σε μια σπουδαία συνεχίζουμε τα τετράγωνά μας, Γεωργάκο. Και την ιστορία των κομματιών, εκτός και αν σε διέκοψε, θες να συμπληρώσεις κάτι. Θέλω να το κλείσω. Βεβαίως. Επειδή είπα πας μου, ρε παιδί μου, τώρα είναι σε ένα γυροκομείο στη Λάρνακα. Είναι 85 χρονών, πόσο είναι. Και αυτός ο δράκος ξαφνικά έγινε ένα. Τίποτα. Ένα, τι να σου πω. Ένα, μην λέω ανθρωπάκι, γιατί η λέξη ανθρωπάκι δεν είναι καλό. Αλλά ένας μικρός άνθρωπος, αδύναμος. Που ελάχιστα αναγνωρίζει και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Εκείνη, δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να πω εντάξει, ρε παιδί. Σε αποδέχομαι όπως είσαι, σε αγαπάω. Πάμε παρακάτω. Όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να με τσακίσεις απόψε. Οι αλήθειες πάντα πονάνε.